Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Χαράλαμπο. Στη Χαραλαμπία. Στον Μπάμπι. Και καλωσορίζουμε τον καλό μας φίλο και αγαπημένο. Σήμερα μας περιμένανε δύο, αλλά βρεθήκαμε τρεις. Σπύρος Μπιμπίλας. Να έχουμε και έναν άντρα, παιδιά, ανάμεσά μας τόσο καιρό. Ένας άνθρωπος που δεν προλαβαίνει, πραγματικά όχι δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει να παίζει δύο παραστάσεις, θα μας τα πει. Προλαβαίνει να είναι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Είναι και μέσα στην επικαιρότητα. Δηλαδή μας έχει προλάβει. Πρόλαβε να έρθει και ήρθε. Και ήρθε και νωρίτερα από εμάς, παρακαλώ. Όχι Εγγλέζο. 11 και 20 ήταν εδώ ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια, τα δικά σας ό,τι θέλετε για την επικαιρότητα. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε όλοι μαζί. Ξεκινώντας τι, από τα διόδια της καταρχήν, τα διόδια, τα οποία τώρα τα κάψανε χτες, έγινε χαμός. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το πολύ σημαντικό, Λουκίλα μου, ότι πιαστήκαν οι δύο από τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς μεγάλη απογοήτευση, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος μέσα. Είναι ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο μπασκετμπολίστας, ο μεγάλος, ο προπονητής που έκανε την Εθνική Ελλάδος δόξα και τιμή που λένε. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο οποίος τον πάνε για Περιφερειάρχη. Τώρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα μπορεί να πάει για Περιφερειάρχη μετά από αυτό που έγινε. Όπως το πάνε στο φρέσκο, καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα το πάνε στο φρέσκο ή στο ξηρό, αλλά αγαπημένο μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο κόσμος πια έχει κουραστεί από το να βγαίνουν οικονομικά σκάνδαλα. Όταν τα ιδιώδια φτάσανε 60% επάνω και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε μέχρι τον Οροπό ή μέχρι τη Χαλκίδα, που πάνε και έρχονται ή στα Μέγαρα ή στην Ελευσίνα. Στα Μέγαρα έτσι. Είναι κάτι γίνει ξεσηκωμένοι. Όλοι. Και βάλανε ιδιώδια σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα. Ακριβώς. Από τα Μέγαρα. Μα και εδώ, και εδώ, και εδώ. Γι' αυτό κάψανε και το. Είναι πολύ. Μπορεί να βάλουν και από την νίκη στο κέντρο της μπορεί, δεν ξέρω. Εδώ, ή θα μας βάλει από τη Βουλιαγμένη εδώ. Πραγματικά, εδώ θα έπρεπε πραγματικά να υπάρξει μια μέρημνα. Εκτός ότι έχουμε και καταγγελίες που θα μιλήσουμε είναι και ντροπή, μετά ντροπή. Με βουλευτή, αλλά έχουμε καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν παράδρομοι σε πολλά σημεία. Τίποτα, δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει παράδρομος, είναι παράνομο να αυξάνεις τα διόδια, τη μοναδική σου πρόσβαση. Γι' αυτό, Λουκίλα, να πούμε και κάτι να γελάσουμε. Όσοι έχετε υπόψη σας να κάνετε σχέση με έξω από τη Λαμία, Θήβα κλπ., μην το κάνετε. Θα σας κοστίσει ο κούκος αηδών να πηγαίνετε να τη βλέπετε ή να τον βλέπετε. Πήγαινε, έλα λοιπόν. Μην το κάνετε αυτό, εδώ, μέσα στο κέντρο, γύρω-γύρω, όλοι, μπας και αυξηθεί έτσι, μπας και αυξηθεί έτσι, έτσι εδώ πέρα οι, ξέρεις, οι σχέσεις. Σπύρο γίνουν... μου, για να ανοίξουμε μια καλλιτεχνική παρένθεση, γιατί όλα αυτά μας τρελαίνουν, τα έχουμε να πούμε και θα τα σχολιάσουμε και μαζί. Καταρχήν, εσύ είσαι σε δύο παραστάσεις αυτή την εποχή. Φέτος είμαι σε δύο, συνήθως είμαι σε δύο. Συνήθως είσαι σε δύο, πολυθεσίτης. Ναι. Μην το πάρετε στραβά. Ξέρετε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα θέατρα πια δεν παίζουν 5 ή 6 μέρες. Μπράβο, όλη τη βδομάδα, ναι. Όλοι οι ηθοποιοί είμαστε πια διήμερο σε ένα θέατρο, τριήμερο σε ένα άλλο θέατρο. Γιατί έτσι αντιμετωπίζουμε και την κρίση. Δεν γίνεται γιατί η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ το θέατρο. Οι ηθοποιοί αυτή τη στιγμή παίρνουν, καταρχήν έχουν καθίσει λογικές συμβάσεις μας, όλοι παίρνουν ελάχιστα χρήματα. Ναι. Οι παραγωγές μπορεί να είναι πολύ δάπανες, αλλά το εισιτήριο των θεάτρων είναι πια πάρα πολύ φθηνό. Ναι. Άρα και η παραγωγή. Μερικοί μου λένε, α, είσαι εργοδοτικός και παριστάνεις τον αριστερό. Τι είναι αυτό. Οι εργοδότες αυτή τη στιγμή των θεάτρων, από πού να εισπράξουν με 10 ευρώ το εισιτήριο. Κάποτε είχε 30. Τώρα περισσότερος κόσμος μπαίνει μέσα με 10, με 8 ευρώ, με 7,5 ευρώ. Και πάλι σημαίνει... καλά που μπαίνει και με 10, Σπύρο μου, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Έχει στο θέατρο, μας είπε η ταμεία, ότι ήρθε άνθρωπος στο θέατρο και είπε, έχω 6 ευρώ. Μπορείτε να με αφήσετε να δω την παράσταση. Μα εσύ δεν είχες κάνει, δεν είχες λανσάρει και αυτό πέρσι. Το ότι είχε ένα κουτί ρίχνει ο καθένα, αν ήθελε όσο ήθελε όσο και ήθελε. Επέζαμε επί 3 χρόνια το έπαιξε αυτό τη ζωή ενός άστεγου το παγκάκι και είχαμε καθιερώσει το εισιτήριο το κουτί. Ό,τι προερίστε. Το κάνουν πολλά μικρά θέατρα αυτό. Ο κάθε θεατής βάζει τον οπολό του ό,τι θέλει. Αυτός που έχει βάζει, αυτός που δεν έχει δεν βάζει. Και έτσι αντιμετωπίζεις πάλι την κρίση. Και για το κοινό που έρχεται, θέλει να έρθει το κοινό στο θέατρο. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή της κρίσης. Έχουμε αύξηση. Παίζει μεγάλο ρόλο. Θεατών αύξηση. Ανεβάζει το ηθικό των ανθρώπων. Αλλά το πρόβλημα, Σπύρο μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι κουράζεστε τόσο πολύ. Αυτοί που είναι έξω και δεν ξέρουν. Και εγώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν γνώριζα με τι κόπο γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Και κυρίως πριν βγείτε πια επίσημα στο σανίδι, τι γίνεται με τις πρόβες. Και όταν φτάνεις στο σημείο. Να βγεις και να πας να πάρεις την αμοιβή σου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 100 ευρώ. Γιατί τα μοιράζονται οι ηθοποιοί μεταξύ τους, ανάλογα με το έσοδο που είχαν τις ημέρες και σου λέει πάρε 100 ευρώ. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό να λες πάρε 100 ευρώ. Που θα έπρεπε αυτό να μεριμνήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, να έχει ένα πλαφόν σε όλους τους επιχειρηματίες και να λέει ότι θα παίρνουν, πώς έχουν βάλει τώρα τη σύμβαση εργασίας ο κατώτατος μισθός 586 ευρώ, να βάλουν και για τους ηθοποιούς, για τους καλλιτέχνες, ένα θέλω πλαφόν. Θέλω όμως εδώ να πω ότι εσείς οι ίδιοι μεριμνάτε, γιατί έχετε και ένα ταμείο αλληλοβοήθειας, το οποίο πάλι.
είσαι δρόν μέλος. Εγώ είμαι στο Σωματείο Ηθοποιών, είμαι εκλεγμένος εδώ και 25 χρόνια και είμαι ταμείας του Σωματείου και προσπαθώ μαζί και με τους άλλους, η Ρόη Μανέ είναι πρόεδρος. Προσπαθούμε να φέρουμε σε λογαριασμό αυτά τα πενιχρά οικονομικά του Σωματείου Ηθοποιών, αλλά είμαι και Γενικός Γραμματέας στο Ταμείο Αλλοβοηθείας του Σωματείου Ηθοποιών, που έχει αναλάβει μια ενεργό δράση για βοήθεια των ανθρώπων που είναι σε έσχατη ένδυα αυτή τη στιγμή, και σε συνεργασία με το σπίτι του ηθοποιού που διοικεί η Άννα Ιφόνσου προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα των ηθοποιών που είναι σε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν ανασφάλιστοι ηθοποιοί κατά τα 80%. Για τα τελευταία χρόνια κανείς δεν έβαζε ένσημα, γι' αυτό και πάταρε το ΙΚΑ. Οι νέοι άνθρωποι που κάνανε τις ομάδες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και δεν βάζανε ένσημα. Γι' αυτό κάνανε και αυτό με τα πρόστιμα τα υψηλά. Ναι, 1500 όποιος συλληφθεί και δεν βάζει ένσημα. Αυτό είναι σωστό από τη μια. Για να μπορούν όλοι να βάζουν έστω το φθηνό ένσημο, διότι όσο δεν βάζουν ένσημα οι νέοι, τόσο θα κόβουν τις δικές μας συντάξεις. Φυσικά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν 80% θες να μας πεις, να σταθώ. Είναι ανασφάλιστοι ηθοποιοί. Ανασφάλιστοι. Το 20% ανασφαλισμένο και το 80%. Ναι, ναι. Χώρια! Γιατί δεν δουλεύουν. Οι άνεργοι, αυτό θέλω να πω. Εκτός από την ανεργία, ναι, και αυτοί που δουλεύουν δεν έχουν όλοι ένσημα. Ή έχουν τόσο λίγα, γιατί παλιά βάζαμε με τη συλλογική σύμβαση 25 ένσημα το μήνα. Τώρα βάζουμε με τη μέρα. Δηλαδή, αν δουλέψεις 3 μέρες, τι θα βάλεις. Πώς θα συγκεντρώσεις τα 100 το χρόνο που πρέπει να έχεις ανανέωση της ασφαλείας σου. Όχι, τώρα έγινε 50. Ναι, τώρα το κάνανε 50 μετά από μεγάλες όμως πιέσεις. Και πιέζουμε κι εμείς από εδώ, πιέζουν κι άλλοι από εκεί. Το ταμείο μας έχει πολύ μεγάλες ενέργειες που κάναμε μία σύμβαση με τους γιατρούς του κόσμου που μας βοηθάνε απεριόριστα και μας παρέχουν φάρμακα δωρεάν για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς το ταμείο μας ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ. Είχε γίνει μια συμφωνία ότι θα παραμείνει σαν μικρό υποκατάστημα του ΙΚΑ αποκλειστικά και μόνο για τους ηθοποιούς. Αυτή τη στιγμή μας το κόψαν και αυτό. Μας πήραν τους γιατρούς, μας λένε ότι δεν έχετε καμία διαφορά από τους υπόλοιπους Έλληνες. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε διαφορά. Αλλά οι ηθοποιοί έχουν την επωνυμία. Δεν μπορεί να είναι ο επώνυμος ηθοποιός στην ουρά του ΙΚΑ και να τον ενοχλούν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το μικρό υποκατάστημα του ΙΚΑ μέσα στην Ελλάδα. Πηγαίνανε αποκλειστικά. Που ήταν μόνο για ηθοποιούς. Μας τους κόψαν και αυτούς. Προσπαθούμε με τον Άδωνο Γεωργιάδη να φτάσουμε σε ένα ραντεβού επί τρίμηνο. Χτυπάμε όλες τις φορές. Δεν σας έχει δώσει ραντεβού. Δεν μας το δίνει. Με ποια δικαιολογία. Αλλά βγαίνει όμως κάθε μέρα στα παράθυρα και μιλάει 10 ώρες. Οι γραμματείς μας λένε συνέχεια θα γίνει το ραντεβού. Το ραντεβού αυτό δεν έχει γίνει. Μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση, πιστεύω, η επόμενη θα με κάνει το ραντεβού. Ή αν θα αλλάξει ο υπουργός, γιατί έχει ακουστεί και μια τέτοια φήμη τώρα, ότι πιθανόν τον έχουν για να τον βγάλουν, να μην τον βγάλουν. Έχει πέσει και αυτή η φήμη τώρα. Γίνονται διάφορα. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι και οι ευρωεκλογές στη μέση. Έχουν βγει πολλές φήμες. Πάρα πολλές φήμες. Κρατάμε και αυτό λοιπόν ότι 3 μήνες δεν έχει δώσει ραντεβού. Φαντάσου να δει. Όχι, δεν δίνει. Το κρατάμε. Φυσικά το κρατάμε. Φυσικά το κρατάμε. Γιατί όταν έχει χρόνο να βγαίνει σε όλα τα κανάλια και σήμερα τον είδα, ας πούμε, και σε εμάς βγήκε. Εγώ του έστειλα ένα SMS κάποια στιγμή που ήταν ο κ. Πατούλης και κάτι του είπε. Λέω αυτή τη στιγμή αυτό βγαίνω. Και βγήκε αμέσως πριν από 2 εβδομάδες. Λες να μας ακούσει και να μας το δώσει τώρα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορεί να γίνει και αυτό. Τώρα. Θα μας πεις και για τις 2 παραστάσεις και να πάμε και στην επικαιρότητα. Οι 2 σου παραστάσεις. Πότε είναι, είσαι Τετάρτη στο Χιτήριο. Εγώ παίζω τώρα Τετάρτη-Πέμπτη στο Χιτήριο, που παίζουμε ένα εκπληκτικό έργο του νέου συγγραφέα Αντώνη Τσιπιανίτη, ο οποίος ήδη παίζονται 6 έργα του. Από πέρυσι έως φέτος 6 έργα του έχουν παιχθεί. Έχει θέμα την κρίση και το πώς εξευτελίζονται οι νέοι άνθρωποι όταν προσπαθούν να βρουν δουλειά από τη σκληρότητα της εργοδοσίας. Το έργο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω έναν εντελώς αντιπαθή τύπο, γιατί συνήθως κάνω συμπαθής. Γιατί κάνω ένα φασιστοειδές εσχίστου είδους. Τον εργοδότη κάνεις. Κάνω όλους τους εργοδότες. Και είσαι εκπρόσωπος. Είναι ένα έργο που μέσα από το χιούμορ καταλήγει να γίνει πολύ σκληρό στο τέλος και να δώσει μια μπουνιά στους θεατές ότι ξυπνήστε, διότι αν δεν ξυπνήσετε, σε λίγο αυτό που βλέπετε θα είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Ναι, ενώ τώρα είναι εν μέρη. Ναι, γιατί ακόμα δεν ζούμε το φασισμό σε όλο εντελώς, το μεγαλείο του. Ναι, ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και φτάσαμε στο εδώ Auschwitz. Που φτάσαμε. Γιατί το έργο καταλήγει σε ένα Auschwitz στο τέλος. Mm-hmm. Πάντα μεταφορικά. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η τέχνη πάντα βάζει τον άνθρωπο να σκεφτεί. Και να σου πω, νομίζω ότι πάντα σε περιόδους κρίσης το θέατρο ανθεί. Mm-hmm. Πάντα. Δηλαδή, μπορεί να μην. Εγώ δεν είμαστε και παιδιά της κατοχής, δεν τα ξέραμε, αλλά εμένα θυμάμαι μου λέγανε η μαμά μου ότι ανθούσε το θέατρο τότε στην κατοχή, έστω κρυφά, έστω φανερά,
όλος ο κόσμος, δηλαδή το έβρισκε σαν μια όαση. Ναι. Το τρόπο κακουχή, ακριβώς. Και πάλι τότε ναι, τον, δεν πληρωνόταν. Ναι, καλά. Ήταν διαφορετικές συνθήκες όμως, ρε Σπύρο. Τώρα ναι. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ναι, έτσι. Είναι τώρα σε πάνε και φυλακή. Ένα σπίτι, αν μπόρεσες να κάνεις μέσα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις, θα στο πάρει εφορία στο τέλος, αν δεν μπορέσεις να ξεπληρώσεις έστω μία-δύο δόσεις. Είναι μεγάλη κουβέντα, επειδή και εσύ από τους νοικοκυρέους ηθοποιούς. Δόξα τω Θεώ, βοηθάς τους αναγκεμένους συναδέλφους σου. Και δεν έχει ανάγκη από ανάγκη. Ναι, αλλά και εσύ ακριβώς. Αυτή την ώρα που έχουμε σπίτι. Εγώ είχα προετοιμαστεί από μικρός και για το χειρότερο. Και για το χειρότερο. Αυτοί που δεν προετοιμαστήκαν. Όχι, και που απολαμβάνανε τα πλούτη αυτά, τη χλίδα που λένε τώρα που τους τη δίνανε, τη βουτάγανε και την παίρνανε, βάζανε το χέρι τους μέσα σε ένα πηγάδι που είχε λεφτά. Τώρα ξαφνικά βρεθήκανε και όλοι βεβαίως. Ακόμα και πρωταγωνιστές είναι σε αυτή τη δύσμηρη θέση σήμερα. Άκουσα τον Κώστα τον Καζάκο, παιδιά, και μου έκανε εντύπωση και είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα διαδικτυακό κανάλι και είπε. Ότι ένα χρόνο έχω να πληρώσω τα δίδακτρα των παιδιών μου. Ότι δεν βγάζει πια το θέατρο αυτά που βγάζει, ότι η περιουσία μου κοντεύει να μου την πάρει το κράτος. Ποια είναι, λέει, η χλειδί που ζούμε. Υπήρξε και μεγάλο. Ο φόρος πολυτελείας που λένε. Ο οποίος μου είπε, αναγκάστηκα να γκρεμίζω το σπίτι, να το έχω οικόπεδο. Μου λέει, συγγνώμη, μην γελάς, αλλά είναι αστείο, είναι κομικό τραγικό. Αν είναι μονοκατοικία, το κάνεις. Άμα είσαι σε διαμερίσματα, δεν την γκρεμίζεις. Εκεί τίποτα, δεν γκρεμίζεις τίποτα. Απλώς εκεί ανοίγεις το δρόμο για τον κορυδαλό. Εκεί είσαι μια χαρά. Τρως, πίνεις τσάμπα και κάποια στιγμή θα σε βγάλουν. Αλλά και να σε βγάλουν, αν χρωστάς. Θα συνεχίσει να χρωστάς. Ως πολίτης αυτής της χώρας αισθάνομαι τελείως αδικημένος και βέβαια. Όχι μόνο εγώ, αλλά αισθάνομαι ότι αυτοί που κατηγορούσαν τον κομμουνισμό ότι θα πάρει τα σπίτια ναι, του κόσμου. Ναι, μας τα παίρνουν δεξί. Τώρα τα παίρνουν δεξί. Τα παίρνουν και λες γιατί τα παίρνουν. Εγώ τα έκανα με κόπο, τα έκανα με τίμιο τρόπο. Εδώ όμως τα παίρνουν. Τα χρωστάω και στην τράπεζα. Τα παίρνει ο Ευρωπαίος που ζήλεψε την πατρίδα σου, το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Έλατε. Και στόχευσε στην περιουσία. Στο να δημεύσει την περιουσία. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Επίσης ένα άλλο. Ότι μας βάλανε αυτό το παράνομο χαράτσι στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί αυτό το παράνομο χαράτσι δεν το αφαιρούν από το φορολογητέο εισόδημα και ξαναφορολογείσαι για το χαράτσι. Έτσι. Όχι, τότε πώς θα γίνει, πώς θα βγάλουν το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα κάποιον το βγάλουν από μένα, από σένα, από την Ρουκίλα και από όλο τον κόσμο. Όταν εμείς έχουμε δάνεια από τις τράπεζες. Βέβαια. Άρα συνεταίροι δεν είμαστε. Δεν έχεις την τράπεζα το σπίτι. Βέβαια. Γιατί δεν πληρώνει το χαράτσι. Αυτό το χαράτσι το πληρώσει η τράπεζα, όχι εμείς. Εγώ έχω κάνει μια αρκετά μεγάλη περιουσία, αλλά χρωστάω και στην τράπεζα. Έτσι, ακριβώς. Και πληρώνω κανονικά. Εάν όμως δεν πληρώσω, η τράπεζα θα το πάρει το σπίτι. Θα μου γυρίσει πίσω το χαράτσι που θα το έχω πληρώσει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όπως επίσης δεν σου γυρίσει πίσω ό,τι έχεις πληρώσει μέχρι τώρα. Να της πεις πάρ' το σπίτι, δεν το θέλω, αλλά δώσε μου ό,τι σου έχω προεξοφλήσει μέχρι τώρα, αφού δεν είναι δικό μου πλέον το σπίτι. Ναι. Δώσ' τα μου πίσω αυτά και πάρ' το και το σπίτι, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, δεν μπορούσα να το ξεχρεώσω. Είσαι, έχεις κυριότητα, πάρ' το λοιπόν το σπίτι. Ζούμε σε μια τραγελαφική εποχή και γι' αυτό σε μια τρελή εποχή ζούμε. Μπορεί να κάνει κάτι και να αλλάξει κάπως. Ναι, και έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, τον κύριο Κικίλια και τον κύριο. Πες το Ιωαννίδη, να έχουν βγάλει την εποχή που εμείς όλοι κόβανε μισθούς, συντάξεις από το 2009 μέχρι το 2012, από ένα εκατομμυριάκι έβγαλε ο καθένας. Βέβαια, προηγουμένως λέω στο Λουκίλη, αλλά μωρέ, σιγά και τα λεφτά τώρα, ένα εκατομμύριο έβγαλε ο καθένας. Και τι έγινε. Τη λέω συγγνώμη, αγάπη, όταν ο Κάντας έβγαλε σε 5 χρόνια, ας πούμε, 17,5 και 19 εκατομμύρια, τι είναι μορτόρα το ένα εκατομμύριο, μη λέμε τραλά. Τώρα να σου πω τώρα, είναι δυνατό να είναι βουλευτές. Αυτοί είναι προδότες του ελληνικού λαού. Είναι δυνατό να είναι βουλευτές αυτοί οι άνθρωποι. Να που τους βγάζουμε εμείς. Δεν φταίνε αυτοί. Μα ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Κανονικά όμως θα πρέπει ο επικεφαλής των κομμάτων, αυτούς όλους που έχουν έστω και μία σκιά οικονομική, να τους βγάλουν έξω από το ψηφοδέλτιο. Ούτως ώστε να μην έχουν δυνατότητα οι ψήφοι δικοί μας, κάποιοι εν αγνία τους, κάποιοι γιατί τελευταία στιγμή αλλάζουν γνώμη, τους ψηφίζουν. Λοιπόν, να τους βγάζουν από τις λίστες, ρε παιδί μου, και είπα για λίστα και μπράβο που έκανε ο Σαμαράς αυτό με τον Βενιζέλο. Τους έπιασε στον ύπνο. Τους έπιασε στον ύπνο. Αυτό είναι καλό που έκανε. Οι ευρωβουλευτές, τώρα να δω πόσα πίδια πιάνει ο σάκος τους, που όλοι κάνανε φασαρίες για να έχουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση για να πάνε εκ του ασφαλούς. Ναι, τους οποίους η μάνα τους δεν τους ήξερε και δεν ξέραμε και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι είναι το ποθενέσκες τους και πώς πού βρεθήκαν αυτοί εκεί πέρα και τι έχουν κάνει για αυτή τη χώρα που εμείς δεν έχουμε ακούσει τίποτα από την Ευρωβουλή, τι έχουν κάνει αυτοί τόσο καιρό, τι έχουν διεκδικήσει για τη χώρα. Πολύ πολύ, μένει στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, να πάτε και να κατεβείτε, αγαπημένοι μου, τώρα κάτω, να ζητήσετε την ψήφο μας. Εδώ μετράει, να δούμε ποιοι θα πάτε στην Ευρωβουλή για την πατρίδα σας και όχι για την πάρτη σας. Γιατί μέχρι τώρα για την πάρτη τους πηγαίνανε. Εγώ ξέρω αρχηγούς κομμάτων οι οποίοι δεχόντουσαν τον τελευταίο τρίμηνο απίστευτες πίεσεις από στελέχη τους για να πάνε στις εκλόγιμες θέσεις του Ευρωψηφοδελτίου, να πάρουν τις 16.000 το μήνα που είναι. Γιατί με την περιφέρεια τι έγινε.
το ίδιο πράγμα για να πάνε και να ηρεμήσουν, να έχουν και την ασυλία μερικά χρόνια ακόμα. Βέβαια. Και πέντε χρόνια σίγουρα. Ναι, γιατί χρόνια τώρα σίγουρα κινδυνεύουν από τις εθνικές εκλογές να μην βγουν πολλοί από αυτούς. Να πάνε σπίτια τους. Ο κ. Σαμαράς έλυσε τα χέρια και άλλων αρχηγών. Ιδίως του κυρίου. Ιδίως του κυρίου. Αντί λοιπόν να έχουμε 21 στο ψηφοδέλτιο με τη σειρά που έχει. Αγάπης. Με τη σειρά αγάπης του αρχηγού και συμπάθειας. 42 πια, αλλά με τη δική μας. Ας είναι υπεύθυνος ο λαός. Με αλφαβητική σειρά, όπως γίνεται στις εθνικές εκλογές, με τη να τρέξουνε, να δουλέψουνε και λίγο, γιατί καλά την αράξαν στις Βρυξέλλες και εμείς τι ξέραμε. Καλή, ούτε ξέραμε τι κάνανε αυτοί εκεί. Δεν ξέραμε, παιδί μου, τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα. Ήταν 21 ευρωβουλευτές και δεν ξέραμε τι κάνανε. Με την κατάργηση της λίστας αυτής. Ο λαός πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτούς που ψηφίζει και έτσι. Ο λαός είναι και υπεύθυνος για αυτά που γίνονται σήμερα, γιατί ο λαός έφερε αυτή την κυβέρνηση. Και την ξαναέφερε και την ξαναματαέφερε και τους ίδιους έφερε. Με την ανοχή του λαού μας κυβερνούν αυτοί που μας κατάφεραν. Πες μας για το. Επειδή είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό νεοεκλεγέντων στη σημερινή Βουλή. Ναι. Και έχουμε δει πολλές φορές να πέφτει πολύ χαμηλά το επίπεδο της Βουλής. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εσένα σε εκφράζει? Όχι. Τότε αν πέφτει χαμηλά το επίπεδο, όχι, δεν με εκφράζει. Και δηλαδή, από τη μία λέμε όχι στα τζάκια και από την άλλη βάλαμε καινούριους και είδες που τι έγινε. 60% ήταν καινούριων και νέων και, και ηλικιακά και πολιτικά. Ότι μπήκε και ένα κόμμα πολιτικά που μπήκε με την ψήφο με πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού και έχει και μεγάλη ευθύνη. Βέβαια. Για την ψήφο μαρτυρίας να ψηφίσεις αυτή τη συγκεκριμένη παράταξη που έχει μπει με τέτοιο τραμποκισμό με στη Βουλή. Αλλά ο λαός την έφερε. Δεν μπορείς να σου πεις τώρα βγείτε έξω. Ο λαός την έφερε. Έξω όχι, τους έβαλε μέσα όμως. Τους έβαλε μέσα, ναι. Και δεν ξέρουμε πόσο δίκαιο ή άδικο είναι. Αυτό το δείξουν τα δικαστήρια. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να δικάζουμε. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό βοήθησε ή δεν βοήθησε το να μην πάνε σε αυτές τις εκλογές να ψηφίσουν πάλι τους εναπομείναντες έξω. Ναι, έτσι, ναι. Για να είμαστε και εξηγημένοι. Δεν το ξέρουμε. Ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο μου, ο κόσμος έχει πολύ θυμό. Πολύ θυμό. Πάρα πολύ. Και σου λέει, με το να ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο γνωρίζω Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τα συστημικά, θα πάω εγώ άκρα αριστερά ή άκρα δεξιά. Και θα τους τεινάξω. Ναι, έλαντε, δεν πήγαν άκρα αριστερά, πήγαν όλοι άκρα δεξιά. Εδώ πέρα, παιδί μου, εγώ κομμουνιστή ξέρω που πήγε και ψήφισε. Και του λέω, καλά, εσύ πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Όχι, λέει, ήθελα να εκδικηθώ. Μα εκδικήσε τον ελληνικό λαό, δεν εκδικήσε κάποιους συγκεκριμένους, κάποια συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Εντάξει, έφτασε το Πασόκ στο 4%. Και τι έγινε? Επίσης, επειδή εγώ θέλω να είμαι καθαρός, ο λαός δικαίωσε και τον κύριο Πάγκαλο που είπε όλοι μας τα φάγαμε, γιατί εν μέρη όλοι οι Έλληνες κάτι κάνανε. Όλοι κάναμε κάτι ώστε να ψιλοκλέβουμε ο ένας την εφορία, ο άλλος. Με αυτόν τον τρόπο και ο λαός είναι συνυπεύθυνος για αυτό το χάλι της Ελλάδας. Ναι, μόνο που ξέρεις τι. Ο λαός έφαγε ψίχουλα. Και άλλοι τρώγανε. Στο λαό έδινε ένα κοκαλάκι και όλοι οι άλλοι τρώγανε με τα χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, βλέπεις τώρα, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή ο Άγγελος ο Φιλιππίδης για τα δάνεια. Λοιπόν, αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συνάδελφοι, δεν θέλω να πω το όνομά του, αν και βγήκανε προς τα έξω. Και μάλιστα τον ένα τον έβλεπα σήμερα και λέω, καλά, δεν ντρέπεται, εγώ θα είχα ντραπεί και θα είχα φύγει. Όπου ο Ρέστης, ο εφοπλιστής, όταν πήραν τα δάνεια από εκεί τους, τα ξεχρέωσε και πήγανε και μάρτυρες στη δίκη του για να πούνε υπέρ του κυρίου. Yeah. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή κάθονται και λένε στα κανάλια τους, σε μεγάλο κανάλι, έτσι, αυτά που λένε. Και λέω, καλά, δεν υπάρχει ίχνος ντροπής, αφού βγήκαν τα ονόματά σας προς τα έξω, όπως βγήκε τώρα του Κικίλια και του Ιωαννίδη, θα βγει και το επόμενο. Λοιπόν, δεν ντρέπονται. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχει τσίπα γενικότερη. Εγώ έτσι αισθάνομαι ντροπή για τη δική μου γενιά, για τη δική μου γενιά, αυτή η γενιά η μετά το Πολυτεχνείο, που με τα μεγάλα όνειρα έκανε την Ελλάδα έτσι, γιατί είχε μεγάλα όνειρα τα οποία πήγαν όλα περίπατο και έγινε όλοι αρπαχτοί. Λοιπόν, εγώ ζητάω πάντα συγγνώμη από τη νεότερη γενιά, η οποία θα πληρώνει μέχρι να πεθάνει τα δικά μας τα σπασμένα. Και τα εγγόνια. Και η κορούλα σου αυτή πανέμορφη θα πληρώνει μέχρι να γίνει γιαγιά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από αυτή τη γενιά. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτή τη γενιά. Ελπίζω ότι αυτή η γενιά θα είναι καλύτερη. Λοιπόν, μας ήρθε και ένα άλλο στο κεφάλι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είπαμε 80% των ηθοποιών είναι ανασφάλιστοι. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας. Θέλω να πιάσω ένα άλλο θέμα. Το θέμα των δικαιωμάτων. Α, άλλο μεγάλο. Θέλω να μου πεις λίγο για τις ταινίες της Φίνος Φίλμς, έτσι, για να μπλέξουμε την πολιτική με το τεχνικά. Ένα, γιατί είμαι και στο Συμβούλιο του Διόνυσου, του οργανισμού που προστατεύει τα δικαιώματα, τα συγγενικά. Τα συγγενικά. Των ηθοποιών. Ο Αθηνά προστατεύει τα πνευματικά. Είμαι και στα δύο. Τι γίνεται, εγώ επειδή έχω σπουδάσει. Επειδή εγώ έχω σπουδάσει και νομικά. Τι αυτό! Ναι. Είχα τελειώσει τη νομική. Και διδάσκεις και θέατρο. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Ναι. Το όνειρό μου ήταν το θέατρο. Εγώ τελείωσα και νομικά που μου άρεσε. Έτσι όλοι. Και έτσι μπορώ και με τη γραφειοκρατία, πούμε, τα πάω τέλεια. Τα πας καλά, ναι. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα είμαι και ρομαντικός άνθρωπος, τα συνδυάζω αυτά τα δύο.
Προστατεύουμε λοιπόν τα συγγενικά δικαιώματα των ηθοποιών. Πρόσφατα έγινε αυτή η δίκη για τη Φίνος Films, η οποία δημιούργησε ένα site και εξέπεμπε όλες τις ελληνικές ταινίες της Φίνος, 100 περίπου από τις καλύτερες. Ένα κανάλι έκανε, έτσι. Ένα κανάλι, ναι, το οποίο διοχέτευε τις ταινίες επαμοιβή όμως, διότι έβαζε διαφημιστικό budget μέσα. Budget μέσα. Χωρίς να πληρώνει κανέναν. Χωρίς κανέναν και είχε και την απέτηση να λέμε, αφού σας κάνουμε διαφήμιση. Ναι, αλλά δεν βάζουμε στην τσέπη μας τίποτα. Τη διαφήμιση την καρπούσαμε. Ζητάμε τώρα τα δικαιώματά μας. Ελπίζω να δικαιωθούμε από την απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε σταματήσατε κανένα τα ασφαλιστικά. Βέβαια, ναι, το σταμάτησε. Άρα σταμάτησε το site να εκπέμπει. Και η άποψή τους ήταν, μα αφού οι πειρατές, λέει, τα παίζουν όλοι. Οι πειρατές τα παίζουν πειρατικά και δεν έχουν έσοδο από αυτό. Εσείς το κάνατε για έσοδο. Άρα έχει μεγάλη διαφορά. Είναι επιχείρηση αυτό. Και οι πειρατές δεν έχουν την ποιότητα του καναλιού. Οπότε ο άλλος βαριέται, πάει, βλέπει λίγο, το πετάει. Το πετάει, ναι. Ναι. Βέβαια, το ίντερνετ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η διεθνής πειρατεία αυτή, με κάποιο τρόπο κάποτε θα... Κάποτε, όπως η ελεύθερη ραδιοφωνία που ακόμα δεν έχουμε, όταν έγινε το 87, τότε επί Εύερτ που έγινε, ελεύθερη, δεν υπήρχαν νόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα. Οπότε μας φάγανε πάρα πολλά δικαιώματα εργασιακά. Στο ΙΚΑ δεν μας ασφαλίζανε. Μας πληρώνανε μαύρα 20-30 χιλιάρικα τότε, άντε πάρε, ας πούμε, και δούλευες 15 ώρα. Λοιπόν, έτσι τώρα είναι και το ίντερνετ. Κάποια στιγμή και εδώ θα γίνει. Αλλά πρώτα να τακτοποιηθεί η ελεύθερη ραδιοφωνία και η ελεύθερη τηλεόραση, να νομοθετηθεί, να μπουν κάποια πλαίσια και εκεί για να ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν, που δουλεύει πολλοί κόσμος εκεί πέρα, από τεχνικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, να ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρουμε πάντως, το μέλλον. Όταν λέμε συγγενικά δικαιώματα, να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν έκανε μια μεγάλη αμοιβή των ηθοποιών. Απλώς θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν ότι κάθε φορά που βλέπουν ένα σύριαλ, ο ηθοποιός που παίζει μέσα παίρνει από 1 έως 2 ευρώ. Αυτή είναι η αμοιβή. Σιγά τα λεφτά. Δεν είναι από 1 έως 2 ευρώ. Στα σύριαλ. Είστε πλούσιοι τώρα. Στις ταινίες μπορείς να πάρεις από 5 έως 60 ευρώ. Οι πρωταγωνιστές. Ανάλογα με την ώρα που παίζετε. Σπύρο Μπιμπίλα, έχουμε. Θα κάνουμε μια μικρή παύση εδώ από εδώ. Άνθρωπο που αγαπάει και τους καλλιτέχνες, διότι είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι μαχητικός βουλευτής και δικηγόρος και αγαπάει πολύ και τους καλλιτέχνες και ακούει και αυτά που λες. Κύριε Βασίλη Καπερνάρο, σας καλωσορίζουμε. Γεια σας, καλά. Είμαστε τρεις, έχουμε και τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα. Μας έλεγε τώρα για τα δικαιώματα που πάνε προς κατάργηση. Πολλά μας έλεγε. Μακάρι να σας είχαμε εδώ να πούμε περισσότερα. Ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας. Μάλιστα. Και μας λέει ακριβώς για όλα αυτά τα δικαιώματα που βγαίνουν προς κατάργηση. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Μας ήρθε μια καυστικότατη δήλωση που αφορά στα διόδια. Είναι κάτι που καίει την τσέπη όλων μας. Διάβαζα λοιπόν μια δήλωσή σας, η οποία μου ήρθε εδώ με mail, που λέει ότι. Υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει έναν πρατηριούχο, σωστά τα λέω, που από τη μία ανεβαίνουν τα διόδια, από την άλλη δεν υπάρχει παράδρομος, αν το κατάλαβα καλά. Πολύ σωστά καλά. Θα μας το αναλύσετε, κύριε Καπερνάρο. Βεβαίως. Κάποια δεδομένη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εν πάση περιπτώσει με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Νέα Οδός, ΑΕ, όπου συμμετείχε ένας Έλληνας και ένας Ισπανός, έστειλαν εξώδικα στους βενζινάδες, στους κατόχους, τους ιδιοκτήτες, σε πάση περιπτώσει, πρατηρίων καυσίμων, από το 90 χιλιόμετρο, για την ακρίβεια, μετά το 90 χιλιόμετρο, έως το 180 στην περιοχή στα Σκάρφια, Βιώτιδας. Όλα αυτά τα βενζινάδικα τους περίγγυλαν με τις εξώδικες επιστολές τους να κλείσουν τα βενζινάδικά τους, να μην μπουν μπάρες δηλαδή, αλλιώς θα τους έβαζαν τις μπάρες οι ίδιοι και θα χρέωναν τους βενζινοπόλες. Συγγνώμη κύριε Καπερνάρο, γιατί το κάνανε αυτό, γιατί να κλείσουν. Αυτό το έκαναν γιατί είχαν κατά νου τον δρόμο αυτό, την ελληνική οδό, να την κάνουν κλειστή οδό. Δηλαδή ταχείας προσπέλασης, κλειστή οδό, με σκοπό τα βενζινάδικα αυτά βεβαίως να κλείσουν, να ερημώσουν, να καταργηθούν, αφού δεν μπορούσαν να είναι άμεση προσπέλαση από τον δρόμο. Και να είχαν κατά νου αυτοί μέσα στο εμπορικό κέρδος, στο εργολαβικό κέρδος, να έκαναν Σύριους. Μάλιστα. Έτσι, δικά τους, ως μικρά εμπορικά κέντρα όπως το Σύριους δηλαδή, έτσι. Και στη συνέχεια βεβαίως να εκμεταλλευτούν τα βενζινάδικα αυτά ως προσωρινούς χώρους στάθμευσης, όπου οι διάφοροι οδηγοί θα σταματούσαν. Το θέμα είναι το εξής. Ότι για να το κάνουν αυτό, βεβαίως έπρεπε προηγουμένως να κάνουν αυτό που υποχρεωτικά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν το είχε βάλει ο κύριος Σουβλιάς, αν δείτε βέβαια μια σύμβαση εκεί,
Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί έπρεπε οι Εργολάβοι να φτιάξουν τον παράδρομο. Διότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: κύριοι, ναι μεν, αλλά όμως θα φτιάξετε παραδρόμους, διότι η φιλοσοφία, σύμφωνα με τη ρήτρα που είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κάποιος πολίτης που ξεκινάει από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη και προτιμεί, διότι, προτιμά, διότι για κάποιο λόγο και κυρίως διότι δεν έχει χρήματα, να εξασφαλίσει τα καύσιμά του και να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να πληρώσει διόδια. Αυτό είναι μέσα στη φιλοσοφία και υποχρεωτικός να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Με λίγα λόγια, φεύγουμε από την Αθήνα να πάμε στην Πάτρα και αν δεν θέλουμε να πάμε από την Εθνική Οδό να πληρώσουμε διόδια, πάμε από τον παλαιό δρόμο αυτών των πατρών χωρίς να πληρώσουμε διόδια. Είναι υποχρεωτική η εναλλακτική λύση. Ακριβώς. Και μάλιστα λέει, είναι το εξής, ότι εάν ο δρόμος αυτός, ο παράδρομος, πέφτει πάνω σε φυσικό εμπόδιο, που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται ευχέρες ή να κάνεις τούνελ ή να κάνεις γέφυρα πάνω στη θάλασσα, όπως εκεί στην περιοχή που είναι τα Μάρμαρα φωνιά, μετά το 20 χιλιόμετρο, τότε λέει να μπαίνει, να δίνει το δικαίωμα στον οδηγό, να μπαίνει μέσα στην Εθνική Οδό και αμέσως να βγαίνει όταν αντιπαρέλθει το εμπόδιο, για να ξαναπεί στον παράδρομο να πάει έτσι με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν δεν έγιναν. Καθόλου. Και τι θα κάνετε, κύριε Καπερνάρου? Θα πέσαμε στη Βουλή, τα θέσαμε υπόψη του κύριου Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης βεβαίως έλεγε έναν άλλον. Μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν τα διόδια και εμείς. Από εδώ το είχαμε πει. Τα διόδια, είπε ότι θα γίνουν και εντός μικρού χρονικού διαστήματος θα γίνει και ο παράδρομος. Ναι, ναι. Πούντα. Καλά, δεν έγινε τίποτα τώρα μεταξύ μας. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει ο κόσμος να αξιώσει με τη νομική αιτιολόγηση που έκανε το Δικαστήριο των Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λαμίας και δικαίωσε τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων και παρέμειναν ανοιχτά όπως διαπιστώνεται τα μερσινάδικα. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει, να μην πληρώνουν διόδια, διότι δεν έχουν γίνει οι παράδρομοι. Και να τεθεί το θέμα αυτό, καλά στη Βουλή, δεν γίνεται θέμα, δωρον άδωρον, αλλά στα δικαστήρια πια. Μάλιστα. Δηλαδή στο τέλος θα μας διοικεί το δικαστήριο, έτσι πως έχει πάει το πράγμα. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει ώρα για να βγάζει αποφάσεις. Τι λέτε? Τι θα μας κάνει το δικαστήριο? Όχι, λέω τα δικαστήρια ποια θα αναλάβουν να μας κυβερνούν έτσι πως τα έχουν καταφέρει αυτοί. Γιατί θα μας κυβερνούν? Όλοι θα προσφεύγουν να εκεί. Να κοιταθούν αυτοί που τους στείλατε εκεί να σας κυβερνούν. Μα αυτό λέω, με την καλή έννοια το λέω, ότι αυτή τη στιγμή... Όχι, δεν ακούγεται καλά. Α, ίσως δεν το καταλαβαίνετε εσείς έτσι όπως το λέω εγώ. Δεν ακούγεται καλά ότι μας κυβερνούν τα δικαστήρια. Μα ο κόσμος για να βρει το δίκαιο του πάει εκεί. Τα δικαστήρια είναι για να λύνουν τέτοια θέματα. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν είναι ικανή η πολιτεία. Ακριβώς. Εάν κάνει σωστούς νόμους, τα δικαστήρια θα είχαν ξαλαφρώσει από την ύλη και το έχω πει επανειλημμένος. Ότι αν κάνουμε καταληπτούς και εύκολα αντιληπτούς νόμους από το μέσο Έλληνα, να είναι διαυγής, να είναι σαφής, να είναι καθαρή, τότε θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον από το 1/3 των δικών που έχουν φορτώσει ακριβώς τα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς λέω. Να μάθουν λοιπόν οι κυβερνώντες να σέβονται τους νόμους, να κάνουν σωστούς νόμους, να σέβονται τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην κάνουν λαμογές, να μην κάνουν ξεφτύλες συμβάσεις, για να μην βρισκόμαστε στο σημείο αυτό. Πήγα προχτές στα Τρίκαλα και βλέπαμε από τον ένα σταθμό των διοδίων, βλέπαμε τον άλλον. Και ναι, δύο συνεχόμενοι σταθμοί είναι από σχεδόν 5 ευρώ. 4,90 είναι στραγάνα. Δεν τρέπονται. Είναι πολύ κοντά ο ένας σταθμός με τον άλλον. Τέλος πάντων. Και κυρίως το ότι πρέπει να υπάρχει εναλλακτική η επιλογή του να μην πληρώσει διόδια και να φτάσει στον προορισμό. Όχι, δεν επιτρέπει. Είναι υποχρεωτική. Ναι, είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική και στεκόμαστε σε αυτό. Η διέλευση από τους παράδρομους, αν θέλω εγώ να πάω Θεσσαλονίκη, με υποχρεώνει την πολιτεία να μου έχει εναλλακτική λύση έτσι ώστε να μην πληρώσω διόδια. Θα πάω από τον δρόμο όπως από Αθήνα Πάτρα, τον παλιό δρόμο, χωρίς να πληρώσω διόδια. Έτσι και αλλιώς. Χωρίς διόδια. Και ο καινούριος δρόμος είναι χάλια, κύριε Καπερνάρο, ακόμα δεν έχει γίνει. Τον πληρώνουμε στο προτέρων. Τα χρήματα αυτά που μαζεύουν διόδια εδώ και 3 χρόνια και δεν ξέρει κανείς που πάνε, είναι για το, από τη μεταμόρφωση που πληρώνεται από την Κηφισιά μέχρι τα Σκάρδια, το 180 χιλιόμετρο, αυτό το κομμάτι της Εθνικής Οδού, κυρίες μου, έχει κατασκευαστεί με λεφτά του προλογούμενου Έλληνα. Βεβαίως. Δηλαδή είμαστε συμμέτοχοι, έτσι. Υποτίθεται πως θα δίνουν στους εργολάβους για να αρχίσουν να φτιάχνουν την Ιόνια Οδό. Γνωρίζετε εσείς κάτι τέτοιο?
Άρα εμείς δίνουμε τα λεφτά μας προκαταβολικά για έργα που θα γίνουν. Όποτε γίνουν. Και αν γίνουν. Και αν γίνουν. Και θα έπρεπε να καταρχήσει. Μάλιστα. Κύριε Καπερνάρο, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε την πληροφορία θα δώσετε τη μάχη σας στην Αθήνα για το Δήμο της Αθήνας? Αύριο στην κοινοβουλευτική μας ομάδα θα πάρουμε αποφάσεις, οπότε θα το μάθετε αμέσως. Άρα ούτε το αποκλείετε ούτε το επιβεβαιώνετε. Είμαστε ακόμα στη... θα μείνουμε με την απορία. Στη σκέψη. Όχι, είναι στη σκέψη ακόμα. Είναι στη σκέψη. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ, κύριε Καπερνάρο, τώρα μια και σας βρήκαμε εδώ πέρα, για το θέμα του μνημονίου. Λένε τώρα, βγαίνουν στα παράθυρα κλπ. Διάφοροι βουλευτές μας και λένε ότι τέλος το μνημόνιο και ότι έρχεται το ευρωσυμβόλαιο. Τι είναι αυτό το ευρωσυμβόλαιο, κύριε Καπερνάρο? Το ακούσαμε και αυτό. Το τρίτο μνημόνιο το ονομάζουν ευρωσυμβόλαιο. Δηλαδή τα νέα μέτρα θα είναι, αλλά. Είναι κάποιοι θρασίτατοι. Με όλες τις ιδιότητες. Ναι. Ιδιαίτερος αν είναι βουλευτές είναι θρασίτατοι, διότι περνάνε νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν διαβάσει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, λέμε ότι αλλάζουν ονόματα στο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο το οποίο επιβάλλει και γράφει αυτή τη στιγμή ο Σόιμπλε. Ναι. Λοιπόν, το μνημόνιο δεν τελειώνει ποτέ. Όταν επιμηκυνθούν βεβαίως το εξωτερικό χρέος, το μνημόνιο το πάρει για 50 χρόνια. Λοιπόν, το μνημόνιο πώς θα καταργηθεί? Το μνημόνιο είναι οι προϋποθέσεις των δανειακών συμβάσεων. Τότε τι λένε τον Απρίλιο τέλος το μνημόνιο βγαίνει? Σας κοροϊδεύουν. Χλεβάστε τους κι εσείς. Μάλιστα. Χλεβάστε τους. Ναι. Παραδώστε τους στην δημόσια χλέβη. Πώς θα καταργηθεί το μνημόνιο αφού είναι οι προϋποθέσεις για να πάρετε τα δάνεια? Ακόμα δεν έχουμε πάρει το δάνειο του Δεκεμβρίου. Ναι. Σας λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το δάνειο σημαίνει προϋπόθεση. Θέλετε λεφτά δανεικά, θέλετε να υπογράψουμε μια δανειακή σύμβαση? Ναι, υπογράψτε και τις προϋποθέσεις για να σας δώσουμε τα δανεικά. Οι προϋποθέσεις λέγονται μνημόνιο. Βλέπετε εσείς καμία προϋπόθεση να καταργηθεί? Όχι, και αν αλλά... καταργηθεί θα σας δώσουν λεφτά στη συνέχεια που δίνουμε δόσεις. Θα μας δώσει το πλεόνασμα τώρα. Λοιπόν, εμπάσχετε. Θα μας δώσει το πλεόνασμα, κύριε Καπερνάρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπερνάρο, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Όπως ακούσατε, ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος. Μνημόνιο πάλι, αλλά με άλλη λέξη. Για ένα θέμα ευρώ, των διοδίων, ευρώ συμβόλαιο. Πολύ σοβαρό. Για πες, και μια είδηση για το θέμα ότι μπορεί, τώρα πια στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να πας ούτε με το νυχτερινό τρένο που έβαζες και το αυτοκίνητό σου μέσα. Διότι καταργήθηκε και αυτό. Είδες ότι παίζονται παιχνίδια. Ο Γιάννης Οδελιανίδης μου είχε συστήσει να πηγαίνω έτσι και το έκανα πάντα. Έβαζα το αυτοκίνητο μέσα στο τρένο νύχτα και έφτανα 6 ώρα το πρωί. Καταργήσανε και το τρένο. Πότε το καταργήσανε αυτό? Πριν ένα χρόνο. Για να πάρει υποχρεωτικά το αυτοκίνητο και είναι σοβαρή η καταγγελία του κ. Καπερνάρου. Για να βγαίνει υποχρεωτικά στον εθνικό δρόμο να πληρώνει. 56 ευρώ τώρα. Καταργήσανε το τρένο που έβαζε μέσα το αυτοκίνητο. Και το αεροπλάνο είναι 45, κάπως έτσι, αλέρε του Θεσσαλονίκη. Ναι, άρα ναι. Για να ενισχύσουν μήπως την αεροπορική, τις αερογραμμές. Μια μεγάλη ευκολία των αυτοκινητιστών να βάζει να κοιμάσαι μέσα στο τρένο και να φτάνει 6 ώρα το πρωί. Και δεν πληρώνει διόδια. Και ήταν πολύ φθηνό. Φυσικά. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τον Ανέστο Γκόνιαλ και τον Νίκο Τσακά να βάλουμε ένα τρέιλερ από την παράσταση του Σπύρου, να πάρουμε μια ανανάσα και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Η ανεργία σήμερα πεθαίνει. Η κυβέρνηση δημιούργησε καινούργια επαγγέλματα. Επιτέλους, τα παιδιά μας θα βρουν δουλειά. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα επαγγέλματα αυτά δεν απαιτούν γνώσεις, πτυχία, εξειδίκευση. Εγώ τα έχω αυτά τα προσόντα. Αλίμονος όποιον τελείωσε πανεπιστήμιο. Γι' αυτό άλλωστε και οι μηνιαίες αποδοχές έχουν οριστεί στα 200 ευρώ. 200 ευρώ, 200 ευρώ. Κάτι είναι και αυτά είναι μία βάση. Σου λέει αν μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Το χαμόγελο, το χαμόγελο, το χαμόγελο. Επιστρέφει στα πρόσωπα των πολιτών μας. Αύριο πάμε στον εκπαιδευτή. Το επάγγελμά σου, νέε μου, είναι υπεύθυνος ανόρθωσης ηθικού εργοδότη. Πρώτη μέρα στη δουλειά και δεν φτάνει που το αφεντικό με έπηξε στο βρίσιμο, μου ζήτησε να του φιλήσω και το χέρι. Κοίτα κατάντια. Ούτε ένα χέρι δεν μπορούν να φιλήσουν οι καινούργοι. Και παίρνουν και 200 ευρώ. Δώσε σε μένα τον παλιό τα μισά και θα δες χειροφίλημα. Ένα με βάλει να σηκωτάρω το αφεντικό στο βρίσιμο. Έριξα ένα βινελίκι. Επιτέλους φάνηκα τα προσόντα μου. Πολύ δυναμικό παιδί αυτός ο Μπάκης. Θα του πω να πούμε. Ποιος ξέρει, ελπίζω να με συμπαθήσει μάνα του. Να μαγειρεύεις, ξέρεις, κοπέλα, που ή θα το τρελάνεις στο παιδί μου στις ομελέτες. Άδειχα τα κανένα, άδειχα. Με τόσα προσόντα και να φύγουν από τις δουλειές τους. Και τόσο καλές δουλειές, με τόσο καλά χρήματα. Άδειχα. Εσύ! Εγώ! Όχι εσύ, εσύ! Εγώ! Κάνε γαβ! Γαβ! Πιο δυνατά! Γαβ! Γαβ! Thank you.
Αυτό ήταν το τρέιλερ. Δυνατό το παράσταση, γιατί ο Σπύρος ο Πιμπίλας φέτος είναι κάθε Τετάρτη εδώ στην άγρια παράσταση που λέει και Πέμπτη με Κυριακή στον Νίκο Ευγυρία, στην οποία την είδα αυτή την παράσταση. Είναι. Το άλλο δεν το είδα, στο αρχιτήριο θα έρθω. Πέμπτη με Κυριακή, 20 Ευγυρίας λοιπόν. Και εκεί έχει και μια άνοδο τρομακτική των θεατών. Στον Νίκο Ευγυρία. Ο Νίκο Ευγυρία είναι ένα έργο που πριν, όταν εγώ ήμουν μαθητή, το είχα δει στο θέατρο Κάβα που παίζονταν. Παίζει η Μάρθα Βούρτση, την κεντρική διευθύντρια τότε. Και ήταν ένα έργο που για 2-3 μήνες πήγε δειλά και μετά παίζονταν για 2 χρόνια. Το ίδιο έγινε και σε εμάς. Για 2-3 μήνες παίζονταν με περιορισμένο κοινό και τώρα γίνεται χαμός. Ναι. Τι ηλικίες έρχονται σε αυτά, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά έργα. Εγώ έχω την τύχη φέτος να παίζω στο ένα έργο με πολύ μεγάλη ηλικία ηθοποιούς. Ναι, και στο άλλο παίζω με νέα παιδιά τα οποία ήταν και πρώην μαθητές μου στη δραματική σχολή. Πολύ πριν ωραία. 5 χρόνια. Το βρίσκω πολύ εγωιτευτικό αυτό. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί είναι από τη μια. Στο ένα έργο κάνω και ένα γεροντάκι βέβαια που δεν με αναγνωρίζουν εύκολα. Ναι, εκπληκτικό. Όσοι δεν σου είπαν για την άλλη φορά, μα παίζετε σε αυτό. Ναι, μου έτυχε δηλαδή έξω από το θέατρο να με σταματήσουν άνθρωποι και να μου πούνε αν μου άρεσε η παράσταση την οποία έπαιζα. Γιατί δεν είχαν καταλάβει τι ήμουν εγώ. Κάνει έναν εκπληκτικό γεράκο. Πραγματικά, αν δεν ξέρει τι είναι ο Σπύρος, δεν τον αναγνωρίζει στο οίκο. Δεν με καταλαβαίνει. Και στο άλλο, ένα σκληρό λοιπόν αφεντικό που είδαμε και το τρέιλερ. Με νέα παιδιά. Και κάθε Τετάρτη. Ξέρεις, είναι ευλογία Θεού να παίζεις με τους ηθοποιούς που τους θαύμαζες από παιδί, γιατί είναι ηθοποιοί που κάποιοι είναι κάποιοι και πάνω όμως, από 80. Ένα συνάδελφός σου είχε αντίρρηση. Βγήκε και είπε ταραμολημένη τα να φύγουν. Δεν και το είπε για τους συγκεκριμένους τους δικούς μας. Όχι, αλλά το είπε γενικώς. Το είπε γενικά. Αλλά ακόμα νομίζω χειρότερο. Ότι ήταν εξαιρετικά άστοχο και. Μάλλον λάθος να βγαίνει ένας νέος άνθρωπος. Και σκληρό, και σκληρό. Η ζωή δεν σταματάει για κανέναν όταν αισθάνεται νέος. Όχι, έτσι. Και όταν μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό που κάνει και δεν γελιοποιείται, ακριβώς. Δεν είναι γραφικός. Λοιπόν, αλλά ό,τι και να είναι, δεν βγαίνεις να το πεις με τέτοιο. Εγώ έχω πρότυπα ανθρώπους μεγαλύτερους από μένα που είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε και είναι και δημιουργικοί. Οι φίλοι μας, όπως η Ροζίτα Ισόκου, ο Μίμης, που είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος. Αυτή είναι τα πρότυπά μας. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το θάνατό του άνθρωπος πρέπει συνέχεια να δουλεύει, να είναι παραγωγικός και να δημιουργεί. Έτσι, αν περιμένεις πότε θα πάρεις τη σύνταξη και θα σου φέρουν το επίδομα στο σπίτι, έχεις τελειώσει. Δεν το συζητάμε, γιατί και αυτό μας έφαγε και αυτή η νοοτροπία. Και το βλέπεις και σε παρακολουθεί. Δώστε τόπο στα νιάτα, και εμείς όταν ήμασταν ακόμα νεότερες. Πόσες ενημερωτικές εκπομπές ξεκινάνε, βγείτε με τον υπολογισμό πότε θα πάρετε το επίδομα και τη σύνταξη. Όχι σήμερα που είναι και δύσκολες εποχές του άλλου. Πάντα γινόταν αυτό. Από πού θα πάρουμε πια επιδότηση αυτή την και πόσες ρίζες ελιά θα βάλω κάπου για να πάρω και μια επιδότηση. Σας καλά με τις επιδοτήσεις σας τώρα, μην πιάνουμε τέτοια. Εγώ πάντως το δηλώνω, μέχρι το βαθύ χείρας θα δουλεύω όσο μπορώ. Πότε θέλουμε, άσχετο αν θα πάρω τη σύνταξη ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο. Θα την πάρω, αλλά θα εργάζομαι ταυτόχρονα όσο μου επιτρέπει ο νόμος. Ναι, εσύ για τους ηθοποιούς υπάρχει. Όχι, για όλους και για εμάς υπάρχει και εμείς μπορούμε σου να. Σου κόβουν ένα τμήμα τη σύνταξη εφόσον δουλεύεις. Εγώ δεν θα σταματήσω. Σου κόβουν τη μισή σύνταξη και δουλεύεις κανονικά. Εμένα δεν με πειράζει να μου κόβουν τη σύνταξη εάν συνεχίσω να δουλεύω. Αφού θα έχεις ένα εισόδημα και δεν θα σου λείψει αυτό το κόψιμο που θα σου κάνει, για ποιο λόγο. Για την ψυχοθεραπεία. Αντί να θα πληρώνει την ψυχοθεραπεία. Που είναι και τη μόδα τώρα ψυχαναλυτή. Εγώ δεν έχω ανάγκη ψυχοθεραπευτού. Γιατί έχει τη δουλειά σου. Έχω τη δουλειά μου. Σπυρό, διατηρεί, βλέπω καλά. Δόξα τω Θεώ. Δεν σε αφορά η επόμενη είδηση, αλλά θα τη σχολιάσει. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω, πίτσες και τέτοια δεν τρως, παιδί μου, καραχάμπου και τέτοια. Είσαι του λαχανικού, είσαι. Τυρί με λιπαρά. Είμαι πολύ του λαχανικού, του τόνου, της μαλακούλας. Είσαι του τέτοιου. Άρα θα έχεις να πιάνεις τα χαράτσια σου. Δεν σε αφορά η είδηση. Οι υπόλοιποι όσοι έχετε τέτοιες αδυναμίες, δυστυχώς θα μπει, λέει, πρόταση έχει κάνει η Τρόικα να μας βάλει για φόρο λίπος, ότι τάχα μου. Πασχίζει για την υγεία μας, μην πάθουμε τίποτα. Τι λες, μωρέ, για να μας χαρατσώνει, μάλλον. Ναι. Όπου φυσικά θα επιβαρυνθούμε εμείς, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, είχαμε κόψει μερικά λαντικά που τα είχαμε κόψει για λόγους υγείας από μόνοι μας, ξέρουμε για την υγεία μας. Τώρα τα κόψουμε όλα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω πόσα λεφτά θα βγάλουν, γιατί υπολογίζουν ότι εμείς ξοδεύουμε 8 δισεκατομμύρια το χρόνο για λαντικά. Ναι. Και από αυτό που θα μας κάνουν θα βγάζουν 600 εκατομμύρια με 800 εκατομμύρια κέρδος. Εγώ πιστεύω ότι θα τα χάνουν αυτά τα λεφτά. Γιατί εγώ πια δεν θα ξαναπάρω. Στο πετρέλαιο το ίδιο δεν έγινε. Το ίδιο, είπε, δεν έγινε. Θα σας βάλουμε φόρα στο πετρέλαιο, όλοι κρυώνουν στα σπίτια τους και δεν βάλουν πετρέλαιο. Οι πολυκατοικίες όλες τρέμουν αυτή τη στιγμή και βάζουν καυσόξυλα. Και έχουμε και την εθελοντίχλη. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Λοιπόν, να, θα μας βάλουν, λέει, ένα ΦΠΑ θα κοτσάρουν ένα 23% τώρα. Και αντί τα τρόφιμα να πέφτουν για να μπορεί ο κόσμος να φάει, δεν θα έχει ούτε λεφτά να φάει. Θα έχει χαμηλή χοληστερίνη μετά, ζάχαρα δεν θα έχει. Θα χάσουν από εκεί, θα βάλουν φόρο στο γάλα. Κάτι θα βρουν. Το γάλα τη γλιτώσανε. Άντε, για τους αγρότες δουλεύουμε, να έχουμε, ξέρεις.
Τώρα κοίταξε, αυτό είναι πολύ αστείο. Και προφασίζονται και λένε, το επιχείρημά τους είναι ότι και σε άλλα κράτη ισχύει. Μα και σε άλλα κράτη ισχύουν άλλα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ δεν μπορεί. Θα κόψει το σουβλάκι μωρέ στον άλλο να. Ή θα το χρεώσει το σουβλάκι παραπάνω από 2 ευρώ. Ούτως ή άλλως είναι για κάποιους τα 2 ευρώ. Μπράβο. Λοιπόν, ήταν ακριβό τα 2 ευρώ και τώρα το πήγαν 1,70, 1,5 ανάλογα. Λοιπόν, με ένα σουβλάκι χορταίνεις. Ναι. Λοιπόν, τι θα να το κόψουν κι αυτό. Να πηγαίνουμε όλοι δηλαδή στα. Στα σουβλατζίδικα και στους φούρνους περιέργως. Ναι, γίνεται γαμός. Μα είναι πάντα φούρνο που γυρίζει το μάτι σου. Μα θα φάνε λίγο ψωμί. Όλοι ψωμί τρώνε σκέτο. Τι να κάνουνε. Από κοίταξε, που... είναι και εύκολο και είναι και εμπλουτισμένος ο φούρνος. Ναι. Γυρίσαμε στην παλιά γειτονιά. Κάποτε μπαίναμε όλοι στο σούπερ μάρκετ με τα καρότσια. Ναι, ναι, ναι. Πετάγαμε δυστυχώς και ένα 30%. Είχες και αναμονή με το καρότσι, γιατί είχε ο άλλος δύο γεμάτα καρότσια μπροστά σου. Σήμερα είναι καλαθάκια. Καλαθάκια. Ναι. Καλαθάκια το παλιό δίχτυ της γιαγιάς που είχαμε. Όσο πάρει και στο φούρνο, εξυπηρετείται στο φούρνο της γειτονιάς. Και δεν έχει την πρόκληση στο σούπερ μάρκετ. Θα πάει το ψωμάκι του, το γάλα του, το αυτό. Ναι, τρία πράγματα θα πάρει και να φάει και λίγο τυράκι. Τώρα θα του βάλουν το τυράκι επειδή είναι λιπαρό. Παιδιά, να παίρνετε light τυριά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, μην ξαναπάρετε. Θα έχει λιγότερο ΦΠΑ. Θα έχει λιγότερο ΦΠΑ. Δεν ξέρω, με τα λιπαρά θα πηγαίνει τώρα η τιμή. Κοίταξε, και εκεί κάτι παίζεται. Κάποιες βιομηχανίες που έχουν σίγουρα τα light, παιδιά, τίποτα δεν είναι ακριβώ. Νομίζω όμως αρχίζουν να διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες αυτοί που βγάζουν. Έχουν αυτή το προϊόν, γιατί έτσι πως πάνε, δεν πρόκειται να ξαναπάρουμε. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε, όχι για την υγεία μας, αλλά γιατί δεν φτάνει η τσέπη μας. Όταν μόνο μία, λέει, στις δύο επιχειρήσεις πληρώνει στην ώρα της και πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι μέσα ένα μήνα. Δηλαδή, δουλεύεις, σε αφήνει ένα μήνα πλήρωτο, σε πληρώνει, δηλαδή αντί για να τα πάρεις τον Ιανουάριο, του Ιανουαρίου τα λεφτά τα παίρνεις το Φεβρουάριο. Του Φεβρουαρίου το Μάρτιο, άρα είσαι ένα μήνα μέσα. Το τι μέσα κάνει ο εργαζόμενος. Ναι, ναι. Το τι γιατί κάνει εγώ ξέρω τώρα... κάποια στούντιο που δουλεύει που οι εργαζόμενοι 7 μήνες μέσα. Ναι, ναι. Που να κάνει, πρόσεξε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος που εργάζεται, πώς θα μπορεί να πάρει το μη λιπαρό του, το λιπαρό του ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Για να ζήσει. Και ξέρεις ότι να κάνει, να μαζέψει. Λέει ότι το 1/3 των μικρών βιομηχανιών. Ναι, έχουν. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Βάλει λουκέτο και 1 εκατομμύριο είναι είναι χωρίς ιατρική και φαρμακευτική. Αυτά που έλεγα. Αυτό που έλεγε και ο Σπύρος για τους ηθοποιούς, το 80% είναι ανασφάλιστοι. Σώπα, τώρα βάλανε στο τσιγάρο. Βάλανε στο τσιγάρο. Μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ναι, κοίταξε, τώρα βάλανε στο τσιγάρο, όπως είπε και ο κύριος υπουργός, και θα τα βγάζουν. Δεν βάλαν 5 λεπτά, όμως βάλαν 10. Ναι, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Εμείς το πήραμε χαμπάρι. Έτσι, δεν το έχουν πει. Εγώ που και δεν καπνίζω δεν το πήρα. Καλά, ούτε και εμείς που δεν καπνίζω. Αλλά μας το έπανε. Αντί για 5 λεπτά έγινε 10. Να παίρνουν τα διπλά χρήματα από εκεί. Από εκεί που θα βάζουν 48 εκατομμύρια στα ταμεία θα βάλουν 100. Νομίζω ότι και οι καπνιστές θα κόψουν λίγο το κάπνιζα. Ευτυχώς αυτό θα του κάνει καλό. Βέβαια θα κλείσουν και οι βιομηχανίες. Ναι, μπαμπα. Δεν πρόκειται να το κόψουν. Είναι μια αλυσίδα τρέλας. Το ένα κακό φέρνει το άλλο. Ναι, 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 ναι. Μέχρι που θα έρθει και μια έκρηξη κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη με τις πλημμύρες. Είχες δει ποτέ τέτοιες πλημμύρες, τέτοια φαινόμενα? Εμείς τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Ναι. Έχουμε επέμβει στη φύση και αντί οι επιστήμονες να κάνουν καλό για τη φύση και για μας, έχουν κάνει το εντελώς αντίθετο. Τρελάθηκε και ο καιρός. Τουλάχιστον εμείς έχουμε το Θεό της Ελλάδας. Εμείς ακόμα δεν αλλάξαμε. Εμείς ακόμα δεν τρελαθήκαμε με τον καιρό ακόμα. Η Ελλάδα είναι τα πιο ωραία μέρη του κόσμου. Αυτά. Γι' αυτό μας έβαλαν στο στόχαστρο. Γι' αυτό. Και ήθελαν να δημεύσουν την περιουσία μας. Αυτό είναι. Και αυτό που χαιρέτουσαν και λέγανε ότι είχαν άνοδο στις εξαγωγές κλπ. Το παραμύθι και αυτό κατέπεσε και αυτή τη στιγμή μειώθηκαν οι εξαγωγές το 2013 για πρώτη φορά από το 2010. Mm. Έχουμε μείωση και στις εξαγωγές. Βέβαια, ποιος θα πάρει, ρε παιδί μου. Ποιος θα πάρει. Αφού δεν έχουμε παραγωγή, τι εξαγωγή να έχουμε. Έχουμε και μια θετική μείωση κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 8.500 φάρμακα πιο φτηνά στα ράφια των φαρμακείων. Παναγία μου, γερή να είμαστε και να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Τα οποία όμως δεν τα δίνει πια το ΙΚΑ. Τα πιο πολλά φάρμακα τα πληρώνουμε. Αφού τα πληρώνουν οι άνθρωποι. Πληρώνουμε όλα τα φάρμακα σχεδόν. Έχουν και ένα δίκιο φαρμακοποιοί σε κάτι με αυτόν τον ανταγωνισμό με τα σούπερ μάρκετ. Αν τελικά ο μόνος μας πελάτης εμάς των φαρμακοποιών θα είναι ο ΕΠΗ που θα μας τα δώσει σε πόσα χρόνια. Χρόνο. Όχι ο ΕΠΗ, το καινούργιο, το παιδί. Το παιδί, δεν τα έχουμε μάθει. Τώρα είναι εύκολα το παιδί. Μαθαίνουμε το ένα, τα κάνουμε. Τώρα είναι το παιδί. Εμείς θέλω να δούμε και το άλλο τρέιλερ, γιατί είπαμε, Σπύρος Μπιμπίλας είναι κοντά μας. Διδάσκει σε ποιες σχολές? Διδάσκω στην Αθηναϊκή Σχολή που είναι στο Ηρώδιο κοντά και στα ΙΕΚΑΚΜΗ. Και στα Γιακακμή. Και εκεί δύο. Δύο οι παραστάσεις. Να δούμε και το τρέιλερ της δεύτερης παράστασης Ανέστη μου. Το κράτος λοιπόν βρήκε τη λυσή. Προμηθεύει τους πλουσίους ανθρώπους με ανθρώπους που υποκρίνονται ότι είναι ζώα. Yeah.
Λοιπόν, εγώ έκανα το λάθος εδώ. Είναι από την ίδια παράσταση, άλλο τρέιλερ. Δεν πειράζει. Η δεύτερη είναι ο οίκος Ευγυρίας. Ο οίκος Ευγυρίας. Να πω κάποιους από τους συναδέλφους που παίζουν, γιατί είμαστε και 17. Άντε, για πες τους βασικότερους. Ο Νίκος Βανδώρος, η Δεσπίνα Στυλιανοπούλη, η Μαρία Ιωαννίδου, η Κέτη Φίνου, ο Τρυφών Καρατζάς, ο Ανέστης Βλάχος, ο Τέρης Χρυσός που τραγουδάει τα παλιά τραγούδια, ο Γιώργος Μάζης, τη Τίκα Σαρικούλη, ο Δημήτρης Καϊκής, ο Σπύρος Θεοδόσης. Είμαστε 17. Ωραία, τους είπες. Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική παράσταση. Ο Βασίλης Πλετάκης είχε αυτή την ιδέα. Και παραγωγός είναι ο Χάρης ο Βορκάς, που είναι νέο παιδί από την Κύπρο. Σκηνοθέτης ποιος είναι? Ο Βασίλης Πλετάκης. Ο Βορκάς και παίζει στην παράσταση. Και είναι και ο. Πώς αντιμετωπίζει την παράσταση αυτή ο κόσμος? Δηλαδή το επίπεδο του κόσμου, μάλλον λάθος, όχι το επίπεδο. Ενώ ηλικιακά. Οι περισσότερο έρχονται οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί. Έχουν αναμνήσεις. Συγκινούνται, αλλά βλέπω ότι όταν έχουμε νέους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο κλίμα αυτό, το τι θα γίνει όταν θα γεράσω και αν θα με εγκαταλείψουν οι δικοί μου, συγκινούνται τόσο πολύ που έχω δει ανθρώπους με τα μαντήλια να τα βγάζουν και να αρχίσουν να σκουπίζουν τα μάτια τους. Και μάλιστα ένα βράδυ είχε έρθει η Τάνια Τρίπη και ήταν στην πρώτη σειρά και ακουστήκαν τα αναφιλητά της. Υπάρχει κόσμος. Ναι, γιατί βλέπουν μπροστά τη ζωή τους ποια θα είναι. Ή κάποιο γονιό που έχουν κάποιοι. Παιδιά, κοίταξε να δεις. Όλοι οι ηθοποιοί τώρα, βλέποντας αυτή την παράσταση, τουλάχιστον οι καλλιτέχνες, ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους. Εκεί οδηγείται το μέλλον τους. Καλός ή κακός. Και ευτυχώς που η παράσταση. Άρα πρέπει να αλλάξουν τώρα που είναι στα νιάτα. Βέβαια. Τους. Μέσα από το χιούμορ το κάνει αυτό. Δηλαδή έχει μια γέλιο, μια συγκίνηση. Μια γέλιο, μια συγκίνηση. Κατάλαβα. Είναι. Και θα πάει μέχρι το Πάσχα και αυτή η παράσταση. Τώρα λέμε το πάει και του χρόνου. Έτσι πάει το πράγμα. Κοίταξε, εφόσον πάει καλά η παράσταση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πάει ανέλπιστα καλά. Πες μου, επειδή το διαδίκτυο έχει αυτή την ευλογία ότι μας ακούνε από άλλα μέρη και εκτός Ελλάδος και από όλη την Ελλάδα. Θα σε δουν κάπου, θα πάει η παράσταση, είναι δύσκολο να μεταφερθεί. Αυτή είναι τους πολλούς στο οποίο όχι. Είναι δύσκολο και λόγω ηλικίας. Με τα νέα είναι παιδιά, θα τους χαρτίζω να πάρεστε να πάμε στη Θεσσαλονίκη μετά. Πότε, το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Ωραία. Και επειδή έχουμε έτσι μηνύματα και από Αυστραλία και από εκτός, εκεί κάτι. Έχουν ανάγκη αυτά τα δύο δεν νομίζω να πάνε. Εντάξει. Αλλά όποτε έχω πάει Αυστραλία και Αμερική στους Έλληνες που έχουμε παίξει εκεί, νομίζω ότι είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ναι. Ειδικά όταν πήγα στην Αυστραλία και στον Καναδά, που κάναμε μια όπερα για παιδιά πριν από 4 χρόνια, με Έλληνες από εδώ και Έλληνες από εκεί. Βέβαια, οι Έλληνες εκεί δεν γνωρίζουν πια καλά ελληνικά, ειδικά τα μικρά παιδάκια. Τους εξηγούσαμε στα αγγλικά πρόβλημα. Τι θα τραγουδήσουμε στα ελληνικά. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά όμως ήταν. Τι να σου πω, όταν έφυγα από αυτή την εκδήλωση εκεί στην όπερα του Τορόντο που κάναμε, ήταν μαγική στιγμή. Δηλαδή, τέτοιο κλάμα που ρίξα. Είδες πώς αναμένουν η ομογένεια. Τη δική μας τη φωνή, βρε παιδί μου. Είτε είναι ερμηνευτές, είτε είναι ηθοποιοί. Πώς περιμένουν. Εμείς οι καλλιτέχνες. Είστε αναμενόμενοι οι καλλιτέχνες. Και εσύ αυτό. Ότι όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και παίζουμε για τους Έλληνες και όχι για τους ξένους, γιατί έχω παίξει και για ξένους σε φεστιβάλ κτλ. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό που νιώθεις. Τέτοια η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι ξεκομμένοι από το. Ας μην μιλάνε ελληνικά. Νιώθουν Έλληνες. Έτσι. Και τα παιδάκια ακόμα. Με τις σημεούλες τους ήταν εκεί. Βέβαια, καλό είναι, επειδή μας ακούνε και πολλοί ομογενείς έχουν μπαίνει στο site μας και μας βλέπουν. Ότι καλό είναι τα παιδιά, έστω και σαν ξένη γλώσσα, να τους μαθαίνουν ελληνικά. Για να μην κόψουν κάθε επαφή. Δηλαδή, οι γενιές τώρα, αυτό η τρίτη, η τέταρτη γενιά. Ιδιαίτερα. Η τέταρτη είναι γενιά πρόβλημα. Δεν ξέρει ούτε καθόλου λέξη ελληνική. Ναι, ναι. Και μεταξύ τους μιλάνε αγγλικά. Φταίνει οι γονείς, αλλά φταίει και η Ελλάδα που δεν έχει σκύψει στα προβλήματα των ομογενών για να τους έχει κοντά για να κάνει η αλήθεια πράγματα. Είναι, παιδιά, ότι με τα χρόνια βλέπω, ας πούμε, τα παιδιά των άλλων εθνών που ζουν εδώ. Εδώ τα παιδάκια νιώθουν ελληνόπουλα. Όταν έρχονται στο θέατρο με το σχολείο. Σχολεία που μέσα είναι αλβανόπουλα, μαύρα, κίτρινα παιδιά. Αυτά δεν είναι οι αυριανοί Έλληνες όμως. Αυτοί είναι οι αυριανοί Έλληνες. Γι' αυτό λέω, ας μην φεύγουν όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα. Γιατί η επόμενη γενιά των Ελλήνων θα είναι μετανάστες που θα είναι Έλληνες. Αλλά μόνο που θα είναι κίτρινοι, μαύροι. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Αλλά ας μείνουν και οι Έλληνες στην Ελλάδα. Ας κάνει κάτι όμως και το κράτος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να τους κρατήσει. Επειδή όταν το 40% των γιατρών μας φεύγουν την επομένη του πτυχίου. Πάνε στην Αγγλία και στη Γερμανία και έχουν απορροφηθεί 7.500 Έλληνες γιατροί στο γερμανικό ΕΣΥ. Στο γερμανικό, ναι. Σπουδασμένοι από εμάς, με το δικό μας συστέρημα. Και πάνε έτοιμοι επιστήμονες εκεί. Έτοιμοι. Και εδώ είναι πέρα απογοητευτικό. Έχουμε ερημωμένα τα νησιά. Είναι νέα μετανάστευση. Και στο νησί δεν έχει ο άλλος να πάει σε έναν γιατρό και παίρνει αεροδιακομιδή, η οποία μας στοιχίζει περισσότερο από ότι να είχαμε έναν γιατρό εδώ και να είχε το μισθό του και να έμενε στη χώρα μας. Ας κάνει κάτι και αυτό το κράτος.
να συγκρατήσει αυτό το κύμα μετανάστευσης. Δηλαδή, πώς να συγκρατήσει τους νέους ανθρώπους. Έχω φίλο μου ηθοποιό που το παιδί του γυμναστική ακαδημία τελείωσε, εδώ έπαιρνε μεταβίας 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι στο Σίδνεϊ και παίρνει 3.000 δολάρια. Τι θα κάνει. Θα παραμείνει εκεί. Και λέει στον αδελφό του, αλλά και εσύ. Άρα, ακόμα ένας Έλληνας. Θα μείνουμε εμείς οι γεροντότεροι εδώ που θα γεράσουμε κι εμείς και θα κλαίμε τη μοίρα μας σε λίγο. Και αν έχει περιθώριο. Μετά δεν θα υπάρχουν τα ταμεία, θα λέμε, δεν υπάρχουν εισφορές. Κοίταξε, οι συντάξεις τις παίρνουμε όσοι τις παίρνουν, γιατί δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Αν σταματήσουν, λοιπόν, σταματήσουν αυτοί να δουλεύουν. Ήδη 1,5 εκατομμύριο είναι εκτός εργασίας, που σημαίνει 1,5 εκατομμύριο αντίστοιχοι συνταξιούχοι μειώνεται η σύνταξή τους. 1,70%. Θα βάλουμε την Περλέκη όλοι μαζί. Και μακάρι να έχουμε και την Περλέκη να το βαράμε. Αλλά δεν το βλέπω ο Σπύρο μου να το βαράμε. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και κυρίως το Σπύρο. Εμείς περάσαμε ωραία, ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Εμένα μ' άρεσε το ότι μπήκε έτσι ακριβώς στην επικαιρότητα. Είναι ενημερωμένο ο καλλιτέχνη. Δεν είναι ψάρι, γιατί είναι κάποια που είναι ψάρια και σε φέρνουν και σε δύσκολη θέση μετά. Γιατί πώς να το κάνει το ψάρι να μιλήσει. Χάρηκα έτσι που δεν κάναμε ένα καλλιτεχνικό αφιέρωμα, αλλά ενσωματώθηκε στην επικαιρότητα και η καλλιτεχνική παρουσία του Σπύρου. Καταρχήν εξέφεσε τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πολύ βασικά σήμερα. Σας έχουμε σε τηλεφωνική γραμμή μαζί. Αφού δεν σας δίνει το ραντεβού, θα το επιδιώξουμε, κύριε Υπουργέ, αν μας βλέπετε και τώρα, όπως και την άλλη φορά. Μέσω του... Εμείς θα το επιδιώξουμε αυτό. Μακάρι και να το μεταφέρουμε. Της τηλεόρασης του... Βεβαίως. Τη ζούγκλα. Να είστε καλά, ήταν η Λίτσα Θεοφάνου. Η Λουκή Λαϊκαρέ. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, βεβαίως, ο εκλεκτός καλεσμένος μας. Ευχαριστώ. Και καλή τον Αρίστη Κονιαλή και τον Νίκο το Σακά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλους. Το παράλαμα, την χαραλαμπία, τον μπάμπι μας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.